πόλη της Ξάνθης βρέθηκε η φλόγα της 10ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών. Η φλόγα της αγάπης, όπως ονομάστηκε, στο πέρασμά της ευαισθητοποιεί και συμπαρασύρει όλο ένα και περισσότερους συνανθρώπους στην αιμοδοσία. Καλώς ήρθατε και καλώς ήρθαμε και καλώς όρισε η φλόγα της αγάπης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών που σήμερα έρχεται στην Ξάνθη. Η φλόγα ξεκίνησε 28 Ιουλίου από τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και σε 3 μήνες διάρκεια της 20 Οκτωβρίου θα καταλήξει στην πόλη, στην ιστορική πόλη της Καστοριάς, όπου θα ξεκινήσει πρώτα ο Θεός η αφιχτιονία των εθελοντών αιμοδοτών όλης της Ελλάδας, η ετήσια συγκέντρωση στην Καστοριά. Σήμερα υποδεχόμαστε τη φλόγα της αγάπης στην Ξάνθη. Η φλόγα ξεκίνησε από το γυροκομείο λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η περιφέρειά μας τις τελευταίες 15 μέρες. Δεν μπορούσε να υπάρχει συνέχεια παράδοση της φλόγας από την περιοχή της Καβάλας ή από την περιοχή του Εύρου, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, λόγω των πυρκαγιών που όλοι ξέρετε τι γίνεται. Να ευχαριστήσω το χορευτικό όμιλο Ξάνθης, τον κολυβητικό όμιλο Ποσειδώνα, τα συμβούλια φυσικά, τα μέλη και κυρίως τα παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Πετινού, τους πολυμήχανους, τις μηχανές, την πιάτσα, γιατί θα μας δώσει σάντουιτς για τα παιδάκια. Λοιπόν, και την Ένωση Ιστορικών Φυλάκων Ξάνθης για τη συμμετοχή τους. Η φλόγα της αγάπης έχει την εξής έννοια. Προσπαθούμε να μεταφέρουμε το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι σε λίγο οι γυναίκες της αγάπης θα βγάλουν λαχείο στην πλατεία, το λαχείο των αιμοδοτών, και θέλω σας παρακαλώ όποιος μπορεί να διαθέσει έστω ένα ευρώ. Τα έσοδα θα πάνε σε ηλικιωμένους που έχουν χάσει τα σπίτια τους δίπλα στο Δήμο Νέστου, στα χωριά Αβραμιλιά, Εκλεκτό, Δαμασκηνιά και Διαλεκτό. Άρα έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς, γιατί λένε καμιά φορά ότι η Ξάνθη δεν είναι αλληλέγγυα. Επιτρέψτε μου μετά από 23 χρόνια να ξέρω πάρα πολύ καλά τους ανθρώπους αυτής της πόλης. Ό,τι διαφωνίες και να έχουμε, αγαπάμε όλη την πόλη μας. Η Ξάνθη μας ενώνει, είναι γεγονός και πάντα δείχνει αλληλεγγύη. Κάτι φωνούλες, ότι δεν έπρεπε να γίνουν οι γιορτές παλιάς πόλης ή ότι οι σύλλογοι δεν βοηθάνε να δώσουν μέρος των εσόδων. Επιτρέψτε μου να ξέρω ότι θα γίνει ήδη σήμερα, έμαθα δήμαρχε, ότι οι τραντέλινες μέρος των εσόδων θα τα δώσουν για αποκατάσταση μελισσιών στον Εύρο.